Είμαστε απόγευμα της 20ης Δεκεμβρίου στην παραλία Πλατανίδια, που είναι το επίνιο ουσιαστικά των Άνω Λεχωνίων, από εκεί που θα φύγουμε αύριο με το τρενάκι, το μικρό τρενάκι του Πηλίου, για να πάμε στις Μηλιές. Όπως αντιλαμβάνεστε, αν και 20 Δεκεμβρίου, έχουμε καλοκαίρι, έτσι. Άπνοια, ζέστη, και λέμε σήμερα να φτιάξουμε σουτζουκάκια. Σουτζουκάκια λοιπόν, αλλά θα κάνουμε την προεργασία τώρα και θα γίνει το τελικό μαγείρεμα το βράδυ στο σταθμό των Λεχωνίων απ' έξω. Λοιπόν, η καπετάνης έχει αρχίσει ήδη την προεργασία. Για πες μας τι έχεις κάνει. Εδώ είναι ο κιμάς. Ναι. Θα βάλουμε το κρεμμύδι με το σκόρδο. Ο κιμάς ή κιμάς είναι, Μοσχαρίσιος. Μοσχαρίσιος είναι αυτός. Ωραία. Θα βάλουμε ψωμάκι που το έχουμε αμουλιάσει. Είναι περίπου παγιάτικο, ναι, ας πούμε, δύο ημερών, τριών που δεν το δύο φάγαμε. Ημερών. Εντάξει, κάτσε το δω κιόλα. Ναι. Ένα αυγουλάκι. Λοιπόν, ένα κουταλάκι κίμινο. Ωραία. Αλάτι. Όπα, δεν μας παίρνει να βάλουμε χοντρό εδώ, όχι, ε? Όχι, δεν βάζω γιατί δεν διαλύεται καλά και κάπου δεν θέλω να μου κάνει το που στόχος να είναι αλμυρό. Ωραία. Τι θα κάνουμε, βάζουμε χημεία. Σήμερα δεν έχουμε φυσική, έχουμε χημεία. Αλάτι. Ωραία. Λίγο πιπέρι θα βάλω. Μην το κουβάσαι, το πιπεράκι. Όχι. Φτάνει. Ναι. Λοιπόν, λίγο κρασί. Λίγο κρασί, λίγο έρωτα. Πόσο το τραγούδι και τα αγόρι μου. Θάλασσα. Λίγο θάλασσα, έτσι λέει. Ναι. Κρασί πόσο. Θα βάλω δύο κουταλίτσες. Κανονικό ήθελα εγώ κόκκινο. Αλλά τώρα δεν έχουμε κόκκινο. Αλλά επειδή έχουμε ανοιχτό αυτό, δεν πειράζει. Σάκι. Λοιπόν, και αυτά τώρα θα τα ανακατέψουμε. Αυτά είναι τα, τι είναι, τα σμυρναϊκά. Σμυρναϊκά λένε τώρα. Γιατί αν δεν ήταν σμυρναϊκά, από τι θα έβαζε δηλαδή μέσα. Δεν ξέρω, αυτή είναι συνταγή, υποτίθεται ότι τα κάνανε στη Σμύρνη τώρα. Ολοκληρώσαμε το, τη μάλαξη. Ναι, τώρα θα τα αφήσουμε το μείγμα. Ωραία. Και μετά θα το πλάσουμε σε σουτζουκάκι. Αφήνουμε. Σε αναμονή του κιμά, όπως το ζυμάρι που τα αφήνουμε πώς το λένε, να ηρεμήσει, έτσι αφήνουμε και τον κιμά τώρα, βάλαμε τα υλικά και το βραδάκι θα βάλουμε την ντομάτα και τα υπόλοιπα και θα γίνουν τα σουτζουκάκια. Πότε τα κάνουμε, σε κατσαρόλα. Τι κάνει, ωραία. Αλλά τι μέρα είναι αυτή. Καλοκαίρι. 20 Δεκεμβρίου. Ναι, πάμε. Πάμε, στην υγειά μας. Ψωμάκι. Κάνουμε ψωμιά. Κάνουμε. Χρόνια πολλά. Γεια σας μεγάλη. Τι είναι καλοκαίρι. Μάλλον, τρελάθηκε ο καιρός. Ζέστη. Λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει, μάλλον είχε η καπετάνης ξεκινήσει, να φτιάχνει τα σουτζουκάκια. Τα βάλε στο ψυγείο, μεσολάβησε κάποιο άλλο φαγητό που κάπου φάγαμε με κάποιον που μας κάλεσε. Και τώρα στο γυρισμό λοιπόν είμαστε στο σχηματάρι. Είπαμε λοιπόν να πάμε στο σχηματάρι πριν γυρίσουμε στο σπίτι μας και να κάνουμε τα σουτζουκάκια που είχαμε αφήσει χθες στο ψυγείο, τη ζύμη. Θα συνεχίσουμε λοιπόν από εκεί που είχαμε σταματήσει. Λοιπόν, εδώ η γέμιση μας είναι έτοιμη για τα σουτζουκάκια. Τα χέρια τα έχουμε πλύνει βέβαια πολύ καλά. Εγώ τα βουτάω και σε λίγο κρασάκι. Έτσι. Και πλάθουμε τα σουτζουκάκια. Το κρασί το βάζουμε για να μην πει κανείς τίποτα, έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει.
Ναι, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά λένε, ξέρεις. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Όταν μαγειρεύεις και κάνεις δημόσια ένα βίντεο. Εγώ το κάνω για μένα γιατί του δίνει και μία γεύση στο σουτζουκάκι. Ωραία, τέλεια. Το κρασί. Και το απολυμμένο και το. Να θυμίσουμε λίγο τι έβαλες χθες μέσα, σε κοιμά, τα υλικά. Κρεμμυδάκι, κίμινο, ένα αυγό, αλάτι, λίγο πιπέρι, αυτά. Και το ψωμί βέβαια. Και το ψωμί το μουλιασμένο. Δεν μου λες να πω μια ιδέα να βάζαμε λίγο ούζο ή δεν κάνει. Έβαλα κρασί. Α, ωραία, πότε θα έρθει άλλη. Αυτά βέβαια δεν είναι για δύο άτομα, είναι παραπάνω, αλλά θα τα κρατήσουμε, τα φάμε αργότερα σπίτι, ό,τι περισσέψει, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, βάζουμε ελαφρύ λάδι για τηγάνι, το αφήσουμε να κάψει λίγο. Εντάξει, εδώ μην περιμένετε σοβαρή θέα, έτσι, είμαστε στο σχηματάρι, στο δημοτικό πάρκινγκ και μαγειρεύουμε, δεν τρέχει τίποτα. Όπου γης και πατρίς. Είμαστε έτοιμοι, ε? Ναι, βάζουμε τώρα τα σουτζουκάκια. Γουργουρίζει, εντάξει. Εντάξει, άγια κάψει πάρα πολύ. Ναι, ψηλό έτοιμο είναι το λάδι. Δεν μου λες με τι θα τα συνοδεύσουμε αυτά, τι θα κάνεις. Θα φτιάξω σαλτσούλα, βέβαια, που θα τη βάλουμε πάνω και ρύζι. Πάει και με πουρέ, αλλά εντάξει, θα κάνουμε ρύζι. Λοιπόν, θα το ξαναπώ, αυτή η μυρωδιά όταν μαγειρεύει κανείς και μέσα συστατικά υπάρχουν μπαχαρικά, δεν περιγράφεται, έτσι, δεν περιγράφεται. Είναι μια μυρωδιά που μου τη μείνει στη μύτη από τα παιδικά μου χρόνια, όταν έφτιαχνε πολίτικα σουτζουκάκια ο πατέρας μου ή η αδερφή του Ιάννα. Αλλά και η καπετάνης έχει καλές καταβόλες από τη μητέρα της. Εκείνη ήταν καλή μαγείρισα. Κασιώτικη. Ναι, κασιώτικη. Και κάποια μέρα θα φτιάξουμε κάποια μέρα και ντολμαδάκια κασιώτικα, τα γνωστά. Σιτάκα. Σιτάκα και φημισμένα αυτά, έτσι, ντολμαδάκια. Ναι. Που δεν πιάνει μπροστά ούτε η Κυραμαρίκα ή Μητσοτάκη δεν έπιανε μπάζα. Το λέμε αυτό στα ίσα. Μικρά. Εγώ τα έλεγα υπόθετα. Γιατί ήταν σφινάκια μικρά. Με ένα φίλο θυμάμαι κάνανε τρία τολμαδάκια. Δεν μου λες, θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτά είναι μεγάλα το μέγεθος. Εντάξει, ναι, κάποιοι τα κάνουν και ακόμα πιο μικρά. Αλλά αυτά είναι θέμα γούστου. Εντάξει, να βάλεις τέσσερα. Αυτά είναι πιο χορταστικά. Τέσσερα στο πιάτο, βάζεις και εγώ. Εντάξει, είναι αρκετά και θα γίνουν αναγκαστικά δύο τηγανίες, έτσι. Ναι, ναι, δύο. Το τραπέζι είναι έτοιμο και μας περιμένει βέβαια η καθιερωμένη σαλάτα, λάχανο, μαϊντανός, αλατάκι, λαδάκι, λεμόνι και σκόρδο πάντα. Και δίπλα σήμερα στο τραπέζι έχουμε και το γαλοτήρι, το οποίο το πήραμε από το Ρούσο, Ρούσας, στο Βόλο. Μας είπα ότι είναι το καλύτερο. Και έχει μία διαφορά. Το γαλοτήρι που σερβίρουν συνήθως στα εστιατόρια στα χωριά του Κηλίου είναι μαζί με γάλα. Μικρά κομμάτια με γάλα, ενώ δεν είναι έτσι. Το κανονικό γαλοτήρι είναι αυτό που μοιάζει λίγο με το κατήκι του δομοκού και είναι εκπληκτικό. Τα σουτζουκάκια είναι έτοιμα. Έτοιμα. Αρχίζουμε σιγά σιγά και τα βγάζουμε. Πω 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 πω. Έβγε στο ψήσιμο, θα δούμε και στη γεύση τι γίνεται. Πρέπει να είναι πολύ νόστιμο. Λογικά, πάντα τα κάνεις νόστιμα. Ναι.
Είναι μερικά φαγητά που τα κάνεις πολύ νόστιμα. Εντάξει, τώρα είχα και την τσιμπιδούλα μου, που δεν την έφαγα, δεν πειράζει. Και να πούμε ότι έχουμε πολλά στο κεφάλι μας να κάνουμε στο μέλλον. Έτσι, όλα αυτά δηλαδή που μαγειρεύουμε και τα τρώμε μόνοι μας και τα δείχνουμε τόσο καιρό, θα τα μαρτυρήσουμε. Και πάμε για τη δεύτερη τηγανιά. Όπως καταλαβαίνετε, δεν κρατιόμουν. Πήρα ένα και το τσάκισα. Κανένα επιφώνημα. Όταν τρώμε δεν μιλάμε. Ούτε μάτια γουρλώνουμε, ούτε τίποτα. Το τρώμε, το ευχαριστιόμαστε. Θα πω μόνο, μπράβο καπετάνης. Δεν μου λες Ανιώ, πώς είναι να μαγειρεύεις το τροχόσπιτο? Σαν να είμαι στο σπίτι, απλά είναι όλα σε μικρογραφία. Είναι, όπως λένε και τα κορίτσια, το σπιτάκι με τις ρόδες. Κουκλόσπιτο. Μια χαρά. Εντάξει. Δεν σου λείπουν σκεύη, μπαχαρί. Εντάξει. Προσπαθώ να τα έχω όσο γίνεται όλα. Να μην μου λείπει κάτι. Έτοιμη και η δεύτερη φουρνιά. Και η τελευταία. Αυτό είναι που λένε μπουκιά και συγχώριο. Και στο έλεγε αυτό, μαμαλάκης. Ναι, είναι μια εκπομπή μπουκιά και συγχώριο. Να πούμε βέβαια εδώ ότι ο μαμαλάκης, ο άνθρωπος, το έχει πει και ο ίδιος, τον εαυτό του, δεν ήταν μάγειρας. Ήτανε, δούλευε στο εμπορικό ναυτικό, ήτανε πλήρωμα, ναυτικός. Ναι, αυτό δεν λέει κάτι. Δεν λέει, ναι, αλλά επειδή είχε μια παρουσίαση έτσι περίεργη που πουλάγε, μέτραγε στην τηλεόραση, κάποια στιγμή. Του άρεσε και το φαγητό, το λέει κιόλα. Και πήγαινε πάνω από αυτούς που μαγειρεύουν και έκανε κοπλιμέντα και τις ρώταγε κτλ. Του δώσανε εκπομπή. Και ήταν και πολύ καλός. Και ήταν και πολύ καλός, ναι, πραγματικά ήταν καλός και ας μην ήταν μάγειρας. Ήρθε η ώρα του ριζιού. Εντάξει, ναι, το ριζάκι το τι κάνεις? Βάζω λίγο βουτυράκι. Ναι. Βρασκώ ότι έχουν βιτάμιξα τι είναι. Ωραία. Μία κούπα ρύζι βάζω και δύο νερό. 2-2,5 ανάλογα όσο το θέλει κανείς σπυρωτό. Εμένα μου αρέσει με 2, να στέκεται λίγο. Το νερό που χρησιμοποιούμε συνήθως στα μαγειρέματα που κάνουμε όταν ταξιδεύουμε είναι από πηγές. Αυτό εδώ το συγκεκριμένο είναι από μια πηγή του Πηλίου. Της Μακρινίτσας, αν θυμάμαι καλά. Ωραία. Η πρώτη κούπα πέφτει. Άλλη μία. Και η δεύτερη. Αλάτι. Περίμενε. Γιατί δεν βάζεις αυτό άλλο τώρα? Όχι, όχι, δεν μπορώ να το μεταφράσω. Και αλατάκι. Τι έγινε, προχωράς, τι κάνεις τώρα? Ναι, τώρα θα φτιάξουμε λίγο τη σάλτσα. Εδώ για τα σουτσούκα που θα συνοδεύσει. Τα σουτσουκάκια. Αυτό είναι μπελαλίδικο φαγητό τώρα ή απλώς έχει τρία στάδια? Εντάξει. Μπελαλίδικο όλα έχουν. Θα πάρουμε την ντομάτα. Λαδάκι. Ωραία. Τι βάζεις, πιπέρι? Πιπέρι. Βάλε, βάλε. Καυτό, καυτό. Θες και μπούκοβο, αλλά θα μας αλλοιώσει λίγο. Όχι, εντάξει, εντάξει, δεν χρειάζεται. Σάλτσα για σουτζουκάκια είναι τώρα. Έχουν τα μπαχαρικά τα υπόλοιπα. Αλατάκι. Είναι λίγο στενάχωρα εδώ πέρα, βέβαια, έτσι κάπως για την κάμερα. Δεν μπορώ να κινηθώ, να πάω σε πολλά σημεία. Να κάνω τη σκηνοθεσία μου όπως θα ήθελα. Αλλά λίγο ζάχαρη. Βάζουμε και ζάχαρη, αλλά τι να κάνουμε, εντάξει. Λίγο δυόσμο. Αργότερα θα γίνουμε πλούσιοι στα 100, όταν θα είμαι 120 θα γίνω πλούσιος. Θα πάρω ένα μεγάλο αμερικάνικο, εκείνα που είναι σπίτια ολόκληρα μέσα και κινήσει. Ναι, να δώσω τη δρόμο αυτό. Σε τι δρόμο θα πηγαίνουμε αυτό να μας. Δεν έχουμε εδώ δρόμο στην Ελλάδα, είναι αλήθεια. Πριν τα ανακατέψει έτσι θα του κάνω μια αυτή, μπράβο. Τώρα θέλει χαμηλή φωτιά, θα το αφήσω λίγο έτσι να γίνει σάλτσα. Το ριζάκι μας κοντεύει. Κοντεύει. Είναι σχεδόν έτοιμο, δεν είναι τρυπούλες. Οι τρυπούλες είναι το δείγμα, έτσι. Σαν το ηφαίστειο μοιάζει. Της νησίρου, με τη λάβα. Με τον αέρα, τον καυτό που βγαίνει, το φτιάχνει.
Το άλλο. Η σάλτσα κοντεύει. Και η σάλτσα κοντεύει, μυρωδιές και αρώματα. Έχουμε και τέτοιο εδώ πέρα, έτσι, να έχετε υπόψη σας τροχός, το έχει και απορροφητήρα, ξεχάσαμε να τον βάλουμε. Ακούτε, άμε και απορροφητήρα, για να μην λέτε δηλαδή. Αν και επειδή δεν είναι ψάρια τώρα, μυρωδιές δεν μας πειράζει, οπότε το σβήνουμε για να μην κάνει και το βουητό αυτό και μας χαλάει το βίντεο. Ο ειδικός τρόπος σερβιρίσματος με την κουπά, που κάνει ένα λοφάκι. Πολύ χαριτωμένο και πάνω μπορεί να βάλει σάλτσα οτιδήποτε. Σιγά σιγά το τραπέζι όπως βλέπετε συμπληρώνεται. Σουτζουκάκια, σαλάτα, γαλοτήρι, το τυρί. Σε λίγο έρχονται έρχεται η σάλτσα. Θα μπει εκεί πέρα μαζί με τα... Έτοιμη είσαι? Όπα, έτοιμη. Όπα, ήρθε και η σάλτσα. Για να δούμε. Σερβίρισε, βάλε πάνω. Λοιπόν. Βάλε να δούμε. Κοίταξε τώρα, κάποιοι τα βάζουν και τα σουτζουκάκια μέσα στη σάλτσα και παίρνουν έτσι μία βράση. Ναι. Ναι, εμένα όμως μου αρέσει έτσι. Ωραία. Ας και βάζουμε και άλλα μετά, άμα χρειαστεί, δεν πειράζει. Πω, 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 τι σου κάνω, μάνα μου. Τι σου κάνω, μάνα μου. Εν τω μεταξύ, όταν ταξιδεύουμε, μας πιάνει ο ίστρος του φαγητού. Στο σπίτι δεν είμαστε και τόσο. Ε. Έχουμε το κρασάκι μας. Άντε, πάμε γεια μας. Να είμαστε καλά. Για να δούμε τι κάναμε τώρα εδώ, όλο το σύστημα. Ψωμί. Λίγο. Γαλοτήρι. Τουρούσα. Ωραίο και το ψωμί είναι πολύ ωραίο. Όλα είναι ωραία. Γεια στα χέρια σου. Εντάξει, μη ζηλεύετε, θα το κάνετε και εσύ και το φάτε. Ωραίο θα γίνει. Όπως και αυτό. Όλα είναι ωραία. Άντε, χρόνια σας πολλά. Και σε εμάς καλά ταξίδια.